Επιχειρώντας να αναλύσουμε με επιστημολογικούς όρους την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, συγκεφαλαιώνοντας και τρόπον την ΑΕ υπό αυτό το πρίσμα και τα όσα σχετικά αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, θα πρέπει να σταθούμε σε δύο πλευρές. Πρώτον, τη θεώρηση στη βάση της οποίας προσεγγίζεται η σχέση του υποκειμένου της γνώσης με το αντικείμενό της, δηλαδή το τι μπορεί να γνωρίσει ο καθένας και το πώς αναπτύσσεται και αναπαράγεται η γνώση. Και δεύτερον, τη θεώρηση στη βάση της οποίας προσεγγίζεται η σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου ή, αν προτιμάτε, παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου, που τελικά καταλήγει να αφορά την οργάνωση της δουλειάς του εκπαιδευτικού και το ρόλο του στη σχολική τάξη. Ο συνδυασμός των δύο αυτών πλευρών, εξάλλου, είναι που σε τελική ανάλυση δίνει το περίγραμμα της ανάπτυξης του περιεχομένου των επιμέρους διδακτικών ενωτήτων και αντικειμένων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Ως προς την πρώτη από αυτές τις δύο πλευρές, μπορούμε να πούμε ότι οι βασικές κατευθύνσεις που διέπουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών αφορούν αφενός τη θεωρητική θεμελίωση, ενίοτε και με τη μορφή αρχών που τίθενται σχεδόν αξιωματικά των σκοπών που καλείται να υπηρετήσει το εκάστοτε συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, και αφετέρου την περισσότερο ή λιγότερο ακριβή και λεπτομερή περιγραφή, τόσο από άποψη μεθοδολογίας όσο και περιεχομένου, των στόχων κάθε επιμέρους διδακτικού αντικειμένου. Παρά τις ενίοτε σημαντικές διαφορές και μετατοπίσεις που μπορούν να καταγραφούν σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των αναλυτικών προγραμμάτων στο διάβατο των χρόνων, από επιστημολογικής άποψης, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα εξής βασικά γνωρίσματα. Πρώτον, μια εμπειριστική αφετηρία θεώρησης σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα των φυσικών επιστημών κυρίως, που εξαντλεί την πραγματικότητα στα όρια της εμπειρίας και την επιστήμη στη φορμαλιστική συστηματοποίηση διαπιστώσεων, αδιαφορώντας για το περιεχόμενό τους, σε αντιδιαστολή με μια αφετηρία θεώρησης που έλκει την καταγωγή της από την κλασική γερμανική ιδεαλιστική φιλοσοφία, σε ό,τι αφορά κυρίως τα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, που βλέπει το ξεδίπλωμα της πνευματικής ζωής της κοινωνίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη του εαυτού της. Δεύτερον, μια διελκυστίνδα αντικειμενισμού-υποκειμενισμού σε ό,τι αφορά την πραγμάτευση της σχέσης εξήγησης, δηλαδή ερμηνείας με επίκεντρο τα γνωρίσματα του ίδιου του υπομελέτη φαινομένου και κατανόησης, δηλαδή ερμηνείας με επίκεντρο την πρόσληψή του από το υποκείμενο της γνώσης, ως ζητούμενον στις διάφορες επιμέρους διδακτικές ενότητες. Και τρίτον, μια καντιανή επίρρεια σε ό,τι αφορά την πραγμάτευση της σχέσης εμπειρίας και αλήθειας, με το όριο που τίθεται σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσκτησης της αληθούς γνώσης που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα του κόσμου όπου συντελούνται τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα, να μετατοπίζεται προς το ένα ή το άλλο άκρο κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με μια πραγματιστική θεώρηση που καθιστά τουλάχιστον ανάξιο ενασχόλησης οτιδήποτε δεν αποκτά άμεση πρακτική σημασία για το φορέα της γνώσης. Αν επιχειρήσουμε να συμπυκνώσουμε τα παραπάνω σε μία φράση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η προβληματική καταλήγει σήμερα να εγκλωβίζεται σε ένα δίπολο θετικισμού-κονστρουκτιβισμού στις διάφορες εκδοχές και παραλλαγές αυτών των ρευμάτων. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πλευρά, δηλαδή τη σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, θα πρέπει να στραφούμε στις διδακτικές, μαθησιακές μεθόδους που αναπτύσσονται στα διάφορα αναλυτικά προγράμματα ως πρόσφορες για την πραγμάτευση των διάφορων διδακτικών ενωτήτων στη σχολική τάξη. Ως προς αυτό, μπορούμε να πούμε ότι διαχρονικά η σχετική προβληματική εγκλωβίζεται στο δίπολο των θεωρήσεων του εκπαιδευόμενου ως αντικειμένου ή ως υποκειμένου. Στην πρώτη περίπτωση, που συνάδει με το αποκαλούμενο δασκαλοκεντρικό μοντέλο, ο εκπαιδευτικός καλείται να μεταδώσει και ενσταλλάξει τον εκπαιδευόμενο γνώσεις, αξίες κλπ. Και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δίνει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Στη δεύτερη, που συνάδει με τα αποκαλούμενα μαθητοκεντρικά ή διαλογοκεντρικά μοντέλα, το αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε ο εκπαιδευτικός να συμβάλλει στην αυτενεργή γνωστική δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου, όπως για παράδειγμα μπορούμε να δούμε στο πώς η κατεύθυνση αυτή διέπει τις κυρίαρχες θεωρήσεις περί διερευνητικής, ανακαλυπτικής, ομαδοσυνεργατικής, μάθησης, διαθεματικότητας κτλ. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια τάση μετατόπισης του κέντρου βάρους των επεξεργασιών των αναλυτικών προγραμμάτων στο δεύτερο πόλο του καθενός από αυτά τα δίπολα, με όχημα τον επιστημολογικό σχετικισμό, ενώ ευδιάκριτη είναι και η μετατόπιση του κέντρου βάρους από το αποτέλεσμα της γνώσης στη διαδικασία πρόσληψή της. Αφού υποτίθεται ότι η αντικειμενικότητα της επιστημονικής αλήθειας τίθεται υπό αμφισβήτηση, κύριο ζητούμενο καθίσταται η διαδικασία εκμάθησης, με τη μετατόπιση αυτή να εμφανίζεται με τη μορφή του γνωστού «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Από επιστημολογικής άποψης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών πλευρών αποτυπώνεται στην όλο και πιο συχνή αναφορά του όρου «γραμματισμός» στα διάφορα πεδία,
που αποδίδει την επιδίωξη εξοικείωση του ατόμου με τα διάφορα συστήματα και κώδικες επικοινωνίας και κουλτούρες καθημερινότητας και την ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι προφανής η διαφορά αυτού με την καλλιέργεια επιστημονικής παιδείας, την οποία έρχεται να υποκαταστήσει. Στην πραγματικότητα όμως, παρά τις μεταξύ τους διαφορές και αποκλίσεις, όλες οι θεωρίες από τις οποίες εμφορείται η επεξεργασία των αναλυτικών προγραμμάτων συγκλίνουν και τελικά συμπίπτουν στην απόρριψη της υλιστικής διαλεκτικής, όπως αυτή συμπυκνώνεται στη λενινιστική θέση για τη διαλεκτική ως λογική και γνωσιοθεωρία του σύγχρονου υλισμού. Θέση που αποσαφηνίζει το πώς οποιαδήποτε άλλη θεώρηση, ανεξαρτήτως αφετηρίας, δεν μπορεί να ξεφύγει από το τέλμα του ιδεαλισμού και της μεταφυσικής. Υπό την έννοια αυτή, κάθε μια από αυτές τις θεωρήσεις, καθώς και κάθε εκλεκτική μίξη θέσεών τους, απορρίπτει στην πράξη, ως θεμέλιο της παιδαγωγικής θεώρησης που προάγει τη διαλεκτική φύση της ανάπτυξης της γνώσης για την αντικειμενική, φυσική και κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία αναπτύσσεται η κοινωνική δραστηριότητα του ανθρώπου και η οποία μετασχηματίζεται από αυτή. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι η προφανής απορία και πού είναι το πρόβλημα, την οποία θα μπορούσε να εκφράσει οποιοδήποτε δεν υιοθετεί τη μαρξιστική θεώρηση. Και το δεύτερο, αν τελικά δεχτούμε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα, αφορά το αν θα μπορούσε μια αλλαγή στη γνωσιοθεωρητική θεμελίωση των αναλυτικών προγραμμάτων να αλλάξει το χαρακτήρα τους και μέσω της αλλαγής αυτής το χαρακτήρα του σχολείου στο οποίο αυτά εφαρμόζονται. Για να απαντηθούν ολοκληρωμένα τα ερωτήματα αυτά, θα πρέπει η προσοχή μας να μετατοπιστεί σε αυτό που είναι το κύριο, δηλαδή το ποιος είναι ο χαρακτήρας του σχολείου του οποίου το εκπαιδευτικό μαθησιακό περιεχόμενο επιχειρούν να ρυθμίσουν και να οργανώσουν τα αναλυτικά προγράμματα και ποιος ο ρόλος που αυτό το σχολείο καλείται να εκπληρώσει στην εκάστοτε δεδομένη κοινωνικο-ιστορική συγκυρία. Ένας χαρακτήρας και ένας ρόλος που δεν προσδιορίζονται βολονταριστικά και αυθαίρετα, αλλά αυστηρά επιστημονικά, αντικειμενικά και ιστορικά, και με βάση αυτά θα πρέπει να κρίνουμε τις αρχές και τους τρόπους που διέπουν το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων, τους στόχους που τίθενται, το περιεχόμενό τους, τις διαδικασίες εφαρμογής και αξιολόγησής τους. Για τον προσδιορισμό τους, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί στοιχείο του επικοδομήματος της εκάστοτε κοινωνίας και το σχολείο μορφή θεσμικής οργάνωσης του βασικότερου μέρους της. Εφόσον σήμερα μιλάμε στα πλαίσια της αστικής κοινωνίας, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και της κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης των οικονομικών σχέσεων που υφαίνουν τον ιστό αυτής της κοινωνίας, τότε και ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης και ο ρόλος του σχολείου, η μορφή και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί παρά να καθορίζονται από την αλληλεπίδρασή τους με την εκάστοτε συγκεκριμένη έκφραση και φάση της κίνησης της βάσης αυτής της κοινωνίας. Από την άποψη αυτή, μπορούμε να δούμε στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων όχι μόνο την εξάρτηση του επικοδομήματος από την κίνηση της βάσης, αλλά και την αντεπίδραση του επικοδομήματος εν προκειμένου της εκπαίδευσης στην κίνηση αυτή. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών αποτελούν τα εργαλεία μέσω των οποίων επιχειρείται ο προσανατολισμός και η προσαρμογή του περιεχομένου της σχολικής εκπαίδευσης στην επίτευξη της βασικής αποστολής του αστικού σχολείου, δηλαδή την προετοιμασία των μελλοντικών εργαζομένων ως υποκειμένων της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της αστικής εξουσίας, που εδραιώνεται σε αυτή με βάση τα εκάστοτε συγκεκριμένα οικονομικά, τεχνολογικά, πολιτικά και πολιτισμικά δεδομένα και τάσεις. Μια διαδικασία που λαμβάνει η χώρα σήμερα, αλλά τα αποτελέσματά της θα φανούν κατά κύριο λόγο αργότερα τελικά, μετά την ολοκλήρωση της σχολικής διαδρομής. Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση των όρων παραγωγής και αναπαραγωγής της βασικής παραγωγικής δύναμης της κοινωνίας, της ανθρώπινης εργασίας, μέσα και από το σχολείο, παίζει καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω εξέλιξη στην κίνηση της βάσης της εκάστοτε κοινωνίας. Στο παραπάνω πλαίσιο, και όχι στις ιδεοληψίες της μιας ή της άλλης κυβέρνησης και του ενός ή του άλλου υπουργού, είναι που θα πρέπει να αναζητηθεί και η αιτία της επιστημολογικής μετατόπισης από τη μόρφωση στη μάθηση και από τις γνώσεις στις δεξιότητες ως προς τα ζητούμενα της σχολικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο αστικό σχολείο. Πρόκειται για την απάντηση που είναι αναγκασμένη να δώσει η αστική παιδαγωγική στη διαπίστωση που έκανε ο Μάρξ ήδη από το κεφάλαιο, ότι δηλαδή για να μεταβληθεί η γενική ανθρώπινη φύση έτσι που να αποκτήσει δεξιότητα και επιτηδιότητα σε ένα καθορισμένο κλάδο εργασίας και να γίνει αναπτυγμένη και ειδική εργατική δύναμη, χρειάζεται μια καθορισμένη μόρφωση και εκπαίδευση. Μια απάντηση που σήμερα δίνεται στο έδαφος που διαμορφώνουν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής στη σύγχρονη μορφή τους και οι απαιτήσεις της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου στις σημερινές συνθήκες. Με επιστημολογικούς όρους, πρόκειται για μια μετατόπιση από το όλο στο μέρος με παράλληλη διάχυση της ουσίας μέσα στο φαινόμενο. Και αυτό γιατί η μάθηση αποτελεί μία μόνο πλευρά της συνολικής γνωστικής διαδικασίας,
μέρος της συνολικής μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης, που ξεκομμένη από τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσχέτιση των πιο επιφανειακών και εφήμερων στοιχείων της προστιθήσας γνώσης με τις πιο ουσιαστικές πλευρές της νομοτελειακά αναπτυσσόμενης αντικειμενικής πραγματικότητας που αντανακλάται στη νόηση. Αντίστοιχα, οι δεξιότητες, ως απόρρια γνωστικών εφοδίων και μαθησιακών ικανοτήτων, αποτελούν τμηματικό αποτέλεσμα των πολυδιάστατων δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινωνικής δραστηριότητας στα διάφορα πεδία που αναπτύσσονται στο έδαφος του μορφωτικού περιεχομένου της σχολικής εμπροκειμένου εκπαίδευσης, στα διάφορα μέρη και βαθμίδες της. Μέσω αυτής της μετατόπισης, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα ζητήματα που προκύπτουν για το χαρακτήρα της εκπαίδευσης και το ρόλο του σχολείου από τον εγκλωβισμό της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων της αστικής κοινωνίας στο στενό πλέον και ασφικτικό κορσέ των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Μια ανάπτυξη που έχει ταξικό πρόσημο, καθορίζεται από το κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση, ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, την κατεύθυνση και το ρυθμό της. Μια ανάπτυξη που αφορά όχι μόνο την παραγωγική βάση της καπιταλιστικής οικονομίας και τις μεθόδους οργάνωσης παραγωγής και κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, τις απόρριες της μετατροπής επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, αλλά και τον ίδιο τον εργαζόμενο άνθρωπο, το φορέα της εργατικής δύναμης, το δημιουργό της υπεραξίας από την οποία το κεφάλαιο αντλεί την κερδοφορία του και τη μηχανική υποστήριξη που χρειάζεται για να παραμένει ζωντανό, παρότι πλέον έχει περάσει ανεπίστρεπτα σε φάση ιστορικής αποδρομής. Έτσι, ενώ η διεύρυνση του πεδίου των γνώσεων και η ρυθμή ανανέωσής τους καταδεικνύουν την κοινωνική ανάγκη για ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της γενικής μόρφωσης του ανθρώπου, οι ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου επιβάλλουν την πρόδειλα διαπιστούμενη τάση συρρήκνωση της γενικής μόρφωσης, τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση των εκπαιδευτικών διαδρομών, τη συσσόρευση αποσπασματικών γνώσεων, την καλλιέργεια επιμέρους δεξιοτήτων και μαθησιακών ικανοτήτων. Ενώ οι δυνατότητες που απορρέουν από το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων απαιτούν ενίσχυση της ικανότητας γενίκευσης και συσχετήσεων στο επίπεδο της ουσίας των ζητημάτων και η διαμόρφωση επιστημονικού υποβάθρου κατανόησης του κόσμου και ενιαίου μεθοδολογικού κριτηρίου για την πραγμάτευση των σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διάφορων στοιχείων του φυσικού, κοινωνικού και τεχνητού περιβάλλοντος είναι σύγχρονη κοινωνική ανάγκη. Οι ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου απαιτούν τον κατακαιρματισμό της γνωστικής διαδικασίας, τη μονομέρεια στην ερμηνεία των επιμέρους αποσχετισμένων φαινομένων, την έμφαση στην ικανότητα πρόσληψης και διαχείρισης πληροφοριών. Οι αντιφάσεις αυτές καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου η αστική παιδαγωγική σκέψη καλείται να επεξεργαστεί τη θεμελίωση και τεκμηρίωση της αστικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι επεξεργασίες της αυτές είναι εκ των πραγμάτων δέσμιες της αστικής ιδεολογίας, η οποία αντανακλά την αντιφατικότητα της κίνησης του κοινωνικού είναι, διαθλώντας τη υπό το πρίσμα της ηγεμονίας αστικής τάξης. Όσο αναγκασμένη είναι η αστική ιδεολογία να αναδείξει την αντικειμενικότητα της τάσης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων για να εδραιώσει σε αυτή τη δυνατότητα διαιώνισης του καπιταλισμού, τόσο αναγκασμένη είναι να αναζητήσει τρόπους συγκάλυψης του ταξικού της προσήμου. Όσο αναγκασμένη είναι να επεξεργαστεί ερμηνείες και κατανοήσεις των νέων σύνθετων κοινωνικών φαινομένων που εμφανίζονται στη βάση του σημερινού επίπεδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και των κοινωνικών σχέσεων που διέπουν τη σύγχρονη αστική κοινωνία, τόσο αναγκασμένη είναι να αποκρύψει την πηγή των κοινωνικών ανισοτήτων που μεγεθύνονται και διευρύνονται, μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Όσο αναγκασμένη είναι να αναδείξει την ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα και τη συλλογική ένταξη σε κοινές προσπάθειες, ώστε να αφομοιώσει ιδεολογικά την κοινωνικοποίηση εργασίας σε πρωτόγνωρα επίπεδα, τόσο αναγκασμένη είναι να φετιχοποιήσει την ατομικότητα και να επιχειρήσει τον κατακαιρματισμό της προσωπικότητας σε διάφορες ατομικές ταυτότητες, στις οποίες εναλλάσσει το άτομο εντασσόμενο στις διάφορες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσει, για να αφομοιώσει ιδεολογικά την εξέλιξη του κοινωνικού και τεχνικού καταμερισμού της εργασίας. Είναι ακριβώς αυτά τα ιδεολογικά στοιχεία που καθορίζουν και το γνωσιοθεωρητικό ορίζοντα των αναλυτικών προγραμμάτων, δεδομένου του ρόλου που αυτά καλούνται να επιτελέσουν και του κανονιστικού χαρακτήρα που εκ των πραγμάτων έχουν. Αν όμως τα παραπάνω αρκούν ενδεχομένως για να καταδειχθεί ότι τα αναλυτικά προγράμματα δεν αποτελούν ταξικά και ιδεολογικά ουδέτερα πεδία πραγμάτευσης των όρων αναπαραγωγής εργατικής δύναμης, θέλουμε να σταθούμε περισσότερο στο δεύτερο ερώτημα που θέσαμε νωρίτερα, περί του αν θα μπορούσε μια αλλαγή στη γνωσιοθεωρητική θεμελίωση των αναλυτικών προγραμμάτων να συντελέσει στην αλλαγή του χαρακτήρα του σχολείου στο οποίο αυτά εφαρμόζονται. Πρόκειται ουσιαστικά για τη θέση που προτάσει το ομολογουμένως αρκετά ανομοιογενές ως προς τις θεωρητικές του αφετηρίες και επεξεργασίες, ρεύμα της λεγόμενης κριτικής παιδαγωγικής, από τους κόλπους του οποίου αναδύονται και επεξεργασίες που αξιώνουν να εκφράσουν τη σύγχρονη μαρξιστική παιδαγωγική σκέψη.
Η κριτική παιδαγωγική εμφανίζεται ως μια χειραφετητική παιδαγωγική, με επίκεντρο την κατανόηση των εξουσιαστικών και αλλοτριωτικών σχέσεων του καπιταλιστικού συστήματος και ορίζοντα την ανάπτυξη δράση για την ανατροπή τους. Σε αυτή τη θεώρηση, τα σχολεία κατανοούνται ως πολιτισμικά πεδία δράσης και χώροι κυριαρχίας και απελευθέρωσης και η διδασκαλία ως ηθικό και πολιτικό εγχείρημα. Στο γνωσιοκεντρικό σχολείο του κοινωνικού ελέγχου και της παθητικής σχέσης ως προς το περιεχόμενο της σχολικής διαδικασίας, αντιπαραβάλλουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός σχολείου όπου η μάθηση προκύπτει από την κριτική επεξεργασία της βιωμένης εμπειρίας, της εργατικής τάξης και των άλλων καταπιεζόμενων κοινωνικών δυνάμεων. Στη θεώρηση αυτή, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατανοούνται τελικά ως πολιτικά κείμενα που εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, με τη διαμόρφωσή τους να αποτελεί προϊόν ιδεολογικής διαπάλης. Σε αυτή τη βάση, οι θεωρητικοί της κριτικής παιδαγωγικής υποστηρίζουν ότι η διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις θέσεις της θα μπορούσε να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αντίστασης και στο άνοιγμα του δρόμου για τον μετασχηματισμό της σημερινής αλλοτριωτικής και χειραγωγημένης εκπαίδευσης με στόχο τον εξανθρωπισμό του ατόμου και της κοινωνίας. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια θεώρηση που πολιτικά κατατείνει στο ρεφορμισμό, αφού τελικά θεωρείται ότι ο ευαγγελιζόμενος μετασχηματισμός της εκπαίδευσης μπορεί να προωθηθεί μέσα από τους θεσμούς του αστικού κράτους, όπως είναι εμπροκειμένο το σχολείο. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζει ως απαρέγκλητη προϋπόθεση για την ουσιαστική αλλαγή του επικοδομήματος την ανατροπή της αστικής εξουσίας που εδράζεται στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής που συγκροτούν τη βάση του και η οποία αναπαράγεται και μέσω του σχολείου. Πρόκειται τελικά για αντιστροφή της σχέσης βάσης επικοδομήματος. Η θεώρηση αυτή εδράζεται σε ένα μεταφυσικό τρόπο κατανόησης της αντανάκλασης αντιφατικότητας του κοινωνικού είναι στην κοινωνική συνείδηση, μέσω του οποίου επιχειρεί να εξηγήσει το πώς μπορεί να διαμορφωθεί με όρους κοινωνικής συνείδησης ρήγμα στην κυρίαρχη ιδεολογία που προωθείται και αναπαράγεται μέσα από το σχολείο, μέσω της διείσδυσης σε αυτή ιδεών που εμφορούνται από το πνεύμα της κριτικής σκέψης. Η θέση αυτή αποτυπώνεται στη θεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών ως κατασταλαγμάτων ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης, αφού η δυνατότητα ρήγματος στην ηγεμονία της αστικής ιδεολογίας, ώστε να αλλάξει ο χαρακτήρας των αναλυτικών προγραμμάτων, υποτίθεται ότι θα επέλθει μέσα από ένα διαφορετικό συσχετισμό δύναμης που θα επιτρέψει τη διαμόρφωσή του στη βάση των θέσεων της κριτικής εκπαίδευσης. Σε τι θα διαφοροποιούνταν όμως αυτά τα αναλυτικά προγράμματα από τα υφιστάμενα? Απέναντι στην εξουσία της γνώσης κατά τη φουκοϊκή αντίληψη, την κυριαρχία και η ηγεμονία της αστικής ιδεολογίας και την κοινωνική συμμόρφωση που προωθείται μέσω της παθητικής σχέσης απέναντι στο περιεχόμενο της σχολικής διαδικασίας που επιβάλλεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στο σημερινό σχολείο, οι θεωρητικοί της κριτικής εκπαίδευσης αντιπαραβάλλουν τις δυνατότητες που διανοίγονται αν δοθεί έμφαση στην ενεργητική πλευρά της γνωστικής διαδικασίας, αν υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας στον εκπαιδευτικό και αν εξατομικευτεί η μάθηση με γνώμονα την ατομικότητα του μαθητή και της μαθήτριας. Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κάποιος ότι εδώ βλέπουμε μια αριστερή εκδοχή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και του διαφοροποιημένου σχολείου, που αποτελεί και το στίγμα της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται από τις ανά τον κόσμο και στη χώρα μας αστικές κυβερνήσεις. Σε επιστημολογικό επίπεδο, η επικέντρωση στην υποκειμενική πλευρά της ανάπτυξης της γνώσης με γνώμονα την εμπειρία και τα βιώματα του μαθητή, που εδράζεται στη θεώρηση περί κοινωνικής κατασκευής της γνώσης, οδηγεί στον υποκειμενισμό και το σχετικισμό. Αν και δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζεται με τη θέση περί κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας, αφού άλλωστε αρκετοί από τους θεωρητικούς της κριτικής εκπαίδευσης αποδέχονται τουλάχιστον στα λόγια την αντικειμενική της φύση, σίγουρα όμως ούτε μπορεί να αντιπαρατεθεί αποφασιστικά με αυτή, αλλά ούτε και να οχυρωθεί αποτελεσματικά εναντί αυτής. Το πρόβλημα απορρέει από το γεγονός ότι αντιπαραβάλλουν την νόηση στο είναι, διαστρεβλώντας τη μεταξύ τους διαλεκτική σχέση, που αποτελεί τη βάση και για την ταύτιση υποκειμενικής και αντικειμενικής διαλεκτικής, δηλαδή το θεμέλιο της υλιστικής διαλεκτικής. Αυτό που τελικά μένει δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εύκολα αφομοιώσιμη από την αστική εκπαιδευτική πολιτική θεώρηση, αφού μπορεί να ενισχύσει πλευρές που και αυτή θέλει να εισάγει στις αρχές και τη μεθοδολογία που διέπουν την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, ώστε να απαντήσει σε πλευρές των σύγχρονων εξελίξεων που αφορούν, για παράδειγμα, τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων ως ζητούμενο προς απάντηση από την αστική πολιτική διαχείριση, αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης σε μελλοντικούς εργαζόμενους υψηλότερης ειδίκευσης.
Γι' αυτό εξάλλου και βλέπουμε ότι στα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα υιοθετούνται πολλές από τις γενικές αρχές, τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές που προτείνει και η κριτική παιδαγωγική, όπως για παράδειγμα η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση, η σύνδεση της διδασκαλίας με τις προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών, η μαθητική αυτενέργεια, η μάθηση σε άτυπα περιβάλλοντα και άλλα. Από ό,τι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, προκύπτει ότι ο επιστημολογικός ορίζοντας των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι δέσμιος της αστικής κοσμοαντίληψης. Η διαπίστωση αυτή όμως δεν έρχεται να αδρανοποιήσει την παρέμβαση γύρω από τα ζητήματα αυτά στο σήμερα, ούτε να εξαντλήσει τα περιθώρια της σε ένα στήρο καταγγελτικό λόγο. Το αντίθετο, μπορεί και πρέπει να τροφοδοτήσει την παρέμβαση ώστε να φωτιστούν οι δυνατότητες που καταπνίγονται, οι ανάγκες που δεν ικανοποιούνται και ο δρόμος ώστε αυτό να συμβεί, να συνειδητοποιείται η ανάγκη αποφασιστικής σύγκρουσης με τα αίτια της κατάστασης και αυτή η σύγκρουση να προετοιμάζεται μέσα από τους σημερινούς αγώνες, μέσα και έξω από τα σχολεία. Γιατί ισχύει εξίσου και σήμερα αυτό που διαπίστωνε ο Μάρξ ήδη από τις θέσεις για το Φόιερμπαχ, ότι η ληστική θεωρία ότι οι άνθρωποι είναι προϊόντα των περιστάσεων και της παιδείας και ότι οι αλλαγμένοι άνθρωποι είναι προϊόντα άλλων περιστάσεων και διαφορετικής παιδείας, ξεχνάει ότι οι άνθρωποι είναι ακριβώς εκείνοι που αλλάζουν τις περιστάσεις και ότι ο παιδαγωγός έχει και αυτός ανάγκη να παιδαγωγηθεί. Η σύμπτωση της αλλαγής των περιστάσεων και της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να κατανοηθεί ορθολογικότερα μονάχα σαν επαναστατική πρακτική. Ευχαριστώ.